Το ύψος τους ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο, ενώ βρίσκονται στο στάδιο της διαιτησίας 339 δάνεια ύψους 22,7 εκατομμυρίων. Αυτά βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι στοιχεία από την Επιτροπή Προσφύγων τον Μάρτιο του 2013. Συνεπώς ενδεχομένως και να έχουν αλλάξει. Όμως είναι μαζί μας στο στούτιο ο πρόεδρος του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ο δόκτωρας Άκης Πούρος. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθετε. Και βεβαίως η πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, η κυρία Σκεύη Κουκουμά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ήλθατε. Λοιπόν, είναι όντως στα όρια του ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, κύριε Πούρο? Αυξάνονται όλο και περισσότερο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια? Κατά την άποψή μου, δεν είναι ο Φορέας στα όρια του, είναι ο κόσμος στα όρια του. Δηλαδή, οι διαιτητές, ο προσφυγικός κόσμος, ο οποίος έχει κάνει δάνεια από τον κεντρικό φορέα, είναι ο κόσμος αυτός που έχει φτάσει στα όρια του. Όλοι γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση οικονομική έχει φτάσει ο τόπος μας τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όλοι ξέρουμε ότι η ανεργία θερίζει και ορισμένοι δεν αντιλαμβάνονται το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Και ο προσφυγικός κόσμος είναι ένα μέρος της κοινωνίας. Ο φορέας έχει χρήματα να δώσει, επομένως δεν είναι στα όρια του. Φέτος έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε περίπου 200 εκατομμύρια δάνεια και την ίδια δυνατότητα θα έχουμε και του χρόνου. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος, ο οποίος έχει κάνει δάνεια, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως αντιμετωπίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ναι. Και έτσι έχουν δυσκολίες στην απληρωμή των δανείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, βλέποντας αυτό το πρόβλημα, 18 Τετάρτου, δηλαδή πριν 5 μήνες, σε συνεδρία του και αφού μελέτησε σοβαρά το θέμα, κατέθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών στις 30 Τετάρτου φέτος κανονισμούς για αναδιάρθρωση των δανείων, ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο ο οποίος έχει δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων, με ένα μοναδικό σκοπό: να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια του προσφυγικού κόσμου, που για εμάς τους πρόσφυγες η αξιοπρέπεια είναι το μόνο όπλο που είχαμε για να επιβιώσουμε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Ναι. Δυστυχώς, να τελειώσω. Δυστυχώς, ναι. Από 30 Τετάρτου έχουν περάσει 5 μήνες μέχρι σήμερα. Και ενώ υπάρχει ισχυρή θέληση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ισχυρή θέληση από τον Υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει αυτοί οι νέοι κανονισμοί για να προστατεύσουμε τον κόσμο, να τον βοηθήσουμε, εν τούτης ακόμα γυροφέρνει μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Εισαγγελίας. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι στο φορέα, που συνάντησα τον το αδιαπέραστον τείχος. Δεν μπορώ να ξέρω τι συστατικό. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να δω ποιος είναι ο λόγος της καθυστέρησης, δεν μπόρεσα με τίποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μείγμα είναι εντός ο τείχος. Είναι μείγμα, είναι γραφειοκρατία, είναι διαφορία ή είναι ανικανότητα. Δεν μπορώ να ξέρω. Πάντως, εντός ο δυνατόν το μείγμα κατασκευής του τείχου, που είναι φοβερό. Ναι. Δεν μπορεί να υποφέρει ο κόσμος να υπάρχει μια τέτοια διαφορία 5 μήνες μέχρι σήμερα να μην φέρουν τους κανονισμούς στη Βουλή. Πού κολλάει το όλο ζήτημα, κυρία Κουκούμα, διότι αυτό είναι μια σοβαρή καταγγελία. 5 μήνες εισηγήσεις για κανονισμούς. Στο μεταξύ αντιλαμβάνομαι ότι οδηγούνται πρόσφυγες στα δικαστήρια για τις οφειλές τους και να μην προχωράει το όλο ζήτημα. Γιατί? Είναι γεγονός ότι ακριβώς από τον περασμένο Μάρτιο, όταν έγινε η συζήτηση, είχαμε ενημερωθεί για αυτή την προσπάθεια που είχε κάνει ο φορέας και στην πορεία το διερευνήσαμε και εμείς με διάφορους τρόπους, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε. Στείλαμε και εμείς επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών ως Επιτροπή Προσφύγων της Βουλής για να πιέσουμε και εμείς να επισπευθούν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν πρόσφυγες, ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας, γιατί μπορεί να μην είναι και μόνο πρόσφυγες, αλλά να είναι και ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας και να παρουσιάζεται αυτή η καθυστέρηση. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο και δεν είναι απλά ότι οδηγούνται στα δικαστήρια. Μετά αυξάνονται και το επιτόκιο με το οποίο πρέπει να ανταποκριθούν στις δόσεις τους, διάφορα άλλα δικαιώματα, τέλη, περιμερίας και άλλα, αντιλαμβάνεστε, προκαλούν περισσότερη καθυστέρηση. Εμείς είχαμε στείλει επιστολή στον Υπουργό, ζητώντας του να επισπεύσει τη διαδικασία και να βρει τρόπους έτσι που να ρυθμιστούν. Δεν έχουμε υπόψη μας εμείς στην Επιτροπή Προσφύγων τις εισηγήσεις που έχει κάνει ο φορέας. Θα ζητήσουμε να ενημερωθούμε, γιατί ενώ αναμέναμε ότι θα διευθετήσουν και άρα δεν χρειαζόταν να εμπλακούμε, θα ερχόταν κοντά μας για να συζητηθεί και να ψηφιστεί. Δυστυχώς, μετά από 5 μήνες, τα πράγματα είναι ακόμα στάσιμα και δεν είναι απλά η θέληση και οι προφορικές και οι φιλικές προθέσεις ότι νοιαζόμαστε και ενδιαφερόμαστε. Ο κόσμος βρίσκεται στα δικαστήρια. Ο κόσμος καθημερινά
ειδοποιείται από το φορέα ότι δεν ανταποκρίνεται στα δάνεια του και δεν παίρνουν κάποια μέτρα, δεν μπορεί ο φορέας από μόνος του να βρει εκείνους τους τρόπους, είτε να μειώσει τη δόση, είτε να επιμηκύνει το δάνειο, να το παγωποιήσει. Δεν ξέρουμε ποιους άλλους τρόπους θα χρειαστεί να υιοθετηθούν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν αυτοί ο κόσμος. Άρα επιβάλλεται να υπάρξει ρύθμιση χρεών, κύριε Πούρο, και έχετε κάνει κάποιες εισηγήσεις. Πού εστιάζονται αυτές οι εισηγήσεις? Δηλαδή, ναι, πώς μπορούν να αναδιαρθρωθούν τα δάνεια? Και επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση, όχι με τον τρόπο που θα γίνει στις εμπορικές τράπεζες και στα συνεργατικά, διότι εκεί διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται οι τόκοι, άμα πάνε οι δανειζόμενοι να κάνουν αναδιάρθρωση δάνειο. Πέστε μας, ποιες είναι οι εισηγήσεις που έχουν ενώπιον? Ήδη μέσα στα πλαίσια των τωρινών δυνατοτήτων μας, προχωρούμε σε αναδιάρθρωση δανείων. Αλλά στα δάνεια εκείνα τα οποία έχουμε τη χρονική δυνατότητα να τους αυξήσουμε το χρόνο πληρωμής. Αν ένα δάνειο έχει ήδη 20 χρόνια, δεν μπορούμε να το αυξήσουμε το χρόνο πληρωμής. Η σκέψη μας είναι απλή. Λέμε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα. Και θα πάρουμε ένα από τα σπουδαστικά δάνεια. Τα σπουδαστικά δάνεια, όταν έρθει ένας φοιτητής, έχει ένα χρόνο περίοδο χάριτος για να αρχίσει η αποπληρωμή του δανείου του. Μόνο ένας τρελός σήμερα πιστεύει ότι ένας φοιτητής όταν έρθει θα βρει δουλειά μέσα στον χρόνο. Άρα είπαμε ο χρόνος αυτό να αυξηθεί στα 3 χρόνια. Και επομένως, επειδή η επόμενη δόση μετά από τα 3 χρόνια θα είναι πολύ ψηλή, να αυξήσουμε τον χρόνο προνομής των σπουδαστικών δανείων. Και έτσι τα σπουδαστικά δάνεια θα αυξηθούν μέχρι 30 χρόνια. Ναι. Τα στεγαστικά δάνεια να αυξηθούν μέχρι 30 χρόνια και τα επαγγελματικά δάνεια μέχρι 20 χρόνια. Επίσης, για τα άτομα τα οποία οι οικογένειες, οι οποίες έχουν φοβερή μείωση εισοδημάτων ή είναι άνεργοι, αυτά ό,τι και να τους κάνεις, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποπληρώνουν δάνειο. Γι' αυτό να γίνεται και εκεί η αναστολή των δόσεων. Και για να μην υπάρχουν οι επόμενες δόσεις, να μην είναι αδύνατο να πληρωθούν, γι' αυτό να γίνει η αύξηση του ορίου απολογισμής των δανείων. Είναι πολύ απλή η λογική. Με τι επιτόκιο να γίνει αυτή? Το ίδιο επιτόκιο. Με το ίδιο επιτόκιο. Το ίδιο, χωρίς επιβαρύνσεις. Ναι. Είναι πολλές οι υποθέσεις που έχετε ενώπιον σας, κύριε Πούρο, ανθρώπων, ναι, οι οποίοι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή με τίποτα να αποπληρώσουν δόσεις. Έχουμε δύο κατηγορίες δανείων. Τα άτομα τα οποία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποπληρώσουν το δάνειο τους και σέρνονται σε διαιτησίες στη Συνεργατική Γενική Τράπεζα, είναι αδύνατο. Έχει κηρύξει πτώχευση, είναι πήραν το σπίτι του, η γυναίκα του δεν εργάζεται, όλη η οικογένεια έχει καταστραφεί. Και τι κάνουν? Παίρνουν διαιτησία τους ανθρώπους τους και κυνηγούν έναν εγγυητή ή μισόν εγγυητή, διότι και άλλοι μπορεί να είναι κατεστραμμένοι και που τον παίρνουν στην καταστροφή. Το λοιπόν, είναι μια κατηγορία αυτή. Ναι. Και η άλλη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν, αλλά μπορούν στο μέλλον να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Είναι τους ανθρώπους που προσπαθούμε. Σε αριθμό δανείων είναι περίπου το 20% και σε αριθμούς ποσού είναι περίπου το 7%. Ναι. Είναι αυτή η δεύτερη κατηγορία, αντιπροσωπεύει αυτά τα ποσοστά. Η δεύτερη κατηγορία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να πληρώσουν το σπίτι τους. Και προτείναμε εδώ και 4 χρόνια στον τότε Υπουργό Οικονομικών, κάμε άνθρωποι μου μια επιτροπή από τη Συνεργατική Γενική Τράπεζα, από το Φορέα και από το Υπουργείο Οικονομικών, να δουν ποιες είναι οι πραγματικές περιπτώσεις που είναι αδύνατο να πληρώνουν τα δάνεια τους. Μην ξεφτυλίζεις και ταλαιπωρήσεις τους εγγύητες τους, που δεν μπορούν. Υπάρχει εγγύηση κατεχόμενη περιουσία, φτιάξε μια λίστα και παγωποίησε τον τα δάνεια. Το λοιπόν ξεκίνησε μια σοβαρή προσπάθεια επική η Καζαμία. Δυστυχώς η Καζαμία έφυγε μετά κανέναν ενδιαφέρον και φτάσαμε η επιτροπή του. Ξέρετε, όταν γίνεται μια επιτροπή, πρέπει τα άτομα που απαρτίζουν την επιτροπή να έχουν όραμα και θέληση. Όταν τα άτομα αυτά δεν έχουν ούτε όραμα ούτε θέληση, τότε η επιτροπή είναι καταδικασμένη στο θάνατο. Ναι. Είναι ακατάλληλα άτομα σε ακατάλληλες θέσεις. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με τέτοιους ανθρώπους οι επιτροπές. Πάντως είναι δραματικός ο τρόπος με τον οποίο σκιαγραφεί τα πράγματα ο κύριος Πούρος και καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται παρέμβαση. Άλιστα. Και πιθανότατα χρειάζεται επίγουσα παρέμβαση από τη Βουλή, από την Επιτροπή. Δεν είναι τυχαίο που σας έχουμε κοντά μας, στείλατε και επιστολή, γνωρίζετε καλά το θέμα. Ακριβώς νιώθοντας όλη αυτή την πίεση και τον κόσμο να βρίσκεται στη δύσκολη θέση, προχώρησα να δημοσιοποιήσω, να δώσω μια ανακοίνωση, τέλος πάντων να ευαισθητοποιήσω κάπως με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, παραμένει η υποχρέωση να το συζητήσουμε στην Επιτροπή Προσφύγων και πρέπει να συζητήσουμε και άλλα μέτρα από αυτά, πέρα από αυτά που έχει πει ο κύριος Πούρος. Εγώ θεωρώ ότι στις σημερινές συνθήκες θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει και ένα νέο σχέδιο για δυσπραγούσες οικογένειες. Γιατί τα σχέδια που λειτουργούν τώρα, που είναι το στεγαστικό, το επαγγελματικό, το φοιτητικό και τη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Σήμερα όμως έχουμε ανθρώπους
ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική εγκατάσταση γιατί έχασαν τη δουλειά τους, γιατί κάποιες άλλες καταστάσεις στις σημερινές οικονομικές συνθήκες θα σε έχουν δημιουργήσει. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να μελετηθεί και αυτή η δυνατότητα μέσα στα μέτρα που προτείνονται και να δούμε ακριβώς πώς θα στηρίξουμε τους ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας και αυτούς που είναι ήδη στα δικαστήρια μέσω του φορέα, για να τους αποτρέψουμε να πηγαίνουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων να ξεπουλούν τις περιουσίες τους. Διαπιστώσατε να υπάρχει τέτοια τάση? Δεν είναι εύκολο να διαπιστώσουμε εμείς επίσημα τι συμβαίνει στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Ναι. Είναι γνωστό ότι αυξάνονται. Και ναι, κανένας δεν μπορεί, πέραν από το να κάνει εκκλήσεις στους ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας να αποφεύγουν να προσφεύγουν στην Επιτροπή, δεν υπάρχει και άλλη δυνατότητα να τους προσφέρει μια διαφορετική επιλογή να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τους. Ναι. Άρα εδώ πρέπει να σταθούμε, να δούμε με ποιον τρόπο, πέραν από αυτά που έχουμε πει, να ρυθμίσουμε τα υφιστάμενα δάνεια, κατά πόσο θα μπορούσαμε να δούμε και ένα νέο δάνειο για να στηρίξουμε τον κόσμο. Διότι ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια ο φορέας εισόδημης κατανομής βάρων, κακά τα ψέματα, ήταν ένα αποκούμπι για τους πρόσφυγες. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή χάνεται αυτό το αποκούμπι, εφόσον δεν ρυθμίζονται οι διαδικασίες. Και πλέον οδηγούμαστε σε δράματα κοινωνικά, χωρίς να ξέρει κανείς ποιο θα είναι το τέλος. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 52%. Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν δοθεί το 52% των δανείων σε σύγκριση από τα προηγούμενα χρόνια, από το 1996 μέχρι το 2008. Γιατί αντιλαμβάνεστε, αυτό? Περισσότερος κόσμος έχει ενημερωθεί με την γνωστοποίηση ότι έχει αυτήν τη δυνατότητα και αυτήν την επιλογή. Είναι τα φοιτητικά δάνεια. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή διέξοδος όταν αντιμετωπίζεις οικονομικά προβλήματα ή ήθελες να βρεις τρόπους να αξιοποιήσεις, αν θέλεις, και την περιουσία που είχες στα κατεχόμενα. Οι νέες καταστάσεις όμως δημιουργούν όλα τούτα που έχω πει προηγουμένως. Έχω υπόψη μου ότι το θέμα έχει τεθεί και στη Διακομματική Επιτροπή που συστάθηκε στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου για να αντιμετωπίσουν τις προσφυγές στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Και έχουμε μπροστά μας καταστάσεις οι οποίες μπορεί να, δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσουμε. Όπου κόσμος που μπορεί να έχει υποθήκη την κατεχόμενη περιουσία στον φορέα και από την άλλη να έχει προσφύγει και στην Επιτροπή Αποζημιώσεων και να έχει ρυθμίσει. Ή που να το έχει. Υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχει εκμετάλλευση. Λοιπόν, γι' αυτόν θα πρέπει να βρούμε όλους τους τρόπους και νομίζω ότι σε επίπεδο Διακομματικής Επιτροπής πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Η νέα κυβέρνηση είχε υποσχεθεί πάρα πολλά προηγουμένως. Νομίζω είναι η ώρα. Αν θέλει να χρησιμοποιήσει συντελεστές, τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, τη δημιουργία αρχείου προσφύγων. Έχουμε μπροστά μας, παραδείγματος χάρη, πρόταση νόμου από βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού που λέει να διαγραφούν όλα τα μεταπολεμικά χρέη των προσφύγων που έχουν κάνει, είτε για να στεγαστούν, είτε για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, είτε για εμπορικές δραστηριότητες. Τώρα νομίζω, παρόλο που οι οικονομικές συνθήκες θεωρώ ότι όχι απλά είναι ανεφάρμοστες και θα έπρεπε να αποσυρθούν τέτοιες προτάσεις από την Επιτροπή, από την άλλη, εδώ είναι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους και ας τα προωθήσουν τουλάχιστον τα μήνυμα. Ξεκινώντας από αυτά που έχει πει τώρα ο πρόεδρος του φορέα εισόδημης κατανομής βαρών. Δηλαδή να απελευθερώσουν, να απεγκλωβίσουν και να στηρίξουν τους πρόσφυγες που πραγματικά είναι σε απόγνωση αυτή τη στιγμή. Να το θέσω το ερώτημα, γιατί προφανώς αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούνε αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο πρόσφυγες. Μάλιστα, και υπάρχουν προβλήματα και σε μη πρόσφυγες σε ό,τι αφορά τα δάνεια. Μήπως τελικά αυτό το νέο σχέδιο για δυσπραγούντες θα πρέπει να συμπεριλάβει όλους και έχουμε τις αντοχές, τις οικονομικές εννοώ, να το κάνουμε? Ο φορέας είναι για την ισότιμη κατανομή βαρών της τουρκικής εισβολής. Ναι. Άρα εκείνους που έχουν χάσει περιουσίες. Ναι. Αν θα γίνει οποιοδήποτε άλλο σχέδιο από άλλο φορέα, οργανισμός χρηματοδοτήσεως στέγης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι φορείς θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, να υιοθετήσουν, να διαμορφώσουν ένα τέτοιο σχέδιο στήριξης κόσμου που οδηγείται στα δικαστήρια και που δυστυχώς και αυτός ο γενικότερος τομέας της στήριξης ανθρώπων που έχουν δάνεια που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δεν μπορούν να δώσουν τις δόσεις τους για όλους τους λόγους που ο κόσμος βιώνει σήμερα, θα έπρεπε να μελετηθεί. Και από πλευρά τραπεζών, αλλά και από αλλού. Εδώ είμαστε βέβαια για να συζητήσουμε όσον αφορά τους ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας και που νομίζω ότι έχουμε ήδη καθυστερήσει. Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν είναι απλά ήθελες. Είναι γραμμένο το θέμα.
Αύριο την Τετάρτη θα δούμε το θέμα των αγνωμένων. Σε επόμενη συνεδρία θα πρέπει να το δούμε ανάμεσα το θέμα αυτών. Αν εν τω μεταξύ δεν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη. Ελπίζουμε και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε στην Επιτροπή για να ασκούμε πίεση. Θα έπρεπε σε αυτές τις συνθήκες. Νομίζω να υπάρχει έτσι απλή, το απλό ενδιαφέρον. Μα συναντάμε τείχους, τέτοιους τείχους που δεν τους ξανασυνάντησε, λέει ο κύριος Σπούρος, και είναι πάρα πολλά χρόνια στον Τα βάζουμε στο πλάι πράγματα που θα έπρεπε να είναι μπροστά μας και που να λύνονται χωρίς να προκαλούν περισσότερη καθυστέρηση. Κύριε Πούρο, είπατε στην αρχή ότι υπάρχουν τα χρήματα για τον φορέα, υπάρχουν 200 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Όχι. Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης δανείων ύψους 200 εκατομμυρίων. Διότι μέσα στα δάνεια αυτά είναι και οι επιδοτήσεις των επιτοκίων. Ναι. Που δεν υπάρχουν λεφτά κάτω για τόσα δάνεια. Απλώς επιδοτούμε τα επιτόκια ύψους τόσων δανείων. Ωραία. Εξηγήστε μας και δώστε μας τη λεπτομέρεια. Γιατί κάποια στιγμή είχαμε διαβάσει ότι είχαν τερματιστεί τα στεγαστικά δάνεια και τα επαγγελματικά και απομένουν τα φοιτητικά. Δώστε μας έτσι λίγο μια εικόνα. Με απόφαση της Τρόικας, εδώ και ένα χρόνο, φέτος, έχει σταματήσει η έκδοση δανείων από το φορέα. Με εγγύηση του κράτους. Δεν δίνουμε δάνεια με εγγύηση του κράτους. Δίνουμε μόνο με επιδοτήσεις και με δικά μας κεφάλαια. Επομένως, τα στεγαστικά δάνεια και τα επαγγελματικά δάνεια, τα οποία δίνονται μέσω της Εργατικής Κεντρικής Τράπεζας με εγγύηση του κράτους, δεν υπάρχουν πλέον. Ναι. Και είναι μόνο με επιδοτήσεις. Και εγώ ρωτώ τώρα. Επιδοτούνται όμως τα επιτόκια των στεγαστικών. Μάλιστα. Ναι. Και εγώ ρωτώ, ποιον άτομο σήμερα μπορεί να πάει να βρει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να του κάνει δάνειο για να έρθουμε εμείς να το επιδοτήσουμε. Άρα, αν συνεχίζει αυτή η κατάσταση και στα επόμενα δύο χρόνια δεν θα υπάρχουν ούτε τέτοια δάνεια και ο φορέας θα καταδύσει να δίνει δάνεια μόνο για την φαρμακευτική περίθαλψη και σπουδαστικούς σκοπούς. Ναι. Κάποιος ο οποίος έχει ήδη συνάψει δάνειο δεν έχει απευθυνθεί στον φορέα ισότιμης κατανομής βαρών, γιατί για ένα διάστημα βαριόταν ο πολίτης και τη διαδικασία, έπαιρνε χρόνο η διαδικασία για να εγκριθεί. Μπορεί να αποταθεί τώρα στο φορέα με ένα υφιστάμενο δάνειο? Μπορεί να αποταθεί στο φορέα, φτάνει το δάνειο να το έκαμε τουλάχιστον έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, όχι περισσότερο. Ναι. Μέχρι 6 μήνες. Και αυτό είναι μια αλλά τους τελευταίους 6 μήνες, γιατί σωστά επισημάνατε προηγουμένως, δεν έχουν παραχωρηθεί δάνεια. Ναι, αν έναν άτομο όμως ευαργέτου να κάτσει να κάνει τις αιτήσεις, τον άξιο της θήκης του. Ναι. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε στις πραγματικότητες. Και η ρύθμιση και ούτε για τους έχει ανάγκη 6 μήνες. Το φορέα. Ένας που ευαργέτου να κάτσει να συμπληρώσει 2 σελίδες, σημαίνει ότι δεν έχει ανάγκη. Ναι. Θα έλεγα ότι η ρύθμιση για τους 6 μήνες έχει ψηφιστεί πρόσφατα. Προηγουμένως έπρεπε οπωσδήποτε η αίτηση στο φορέα να είχε γίνει, να προηγηθεί της αίτησης για δάνειο από οποιαδήποτε τράπεζα. Και είναι πολύ σημαντική η παράμετρος αυτή που έχει πει ο κύριος Πούρος τώρα. Ναι. Δάνεια που είναι έτοιμα να παραχωρηθούν, επιδότηση επιτοκίου μάλλον που είναι έτοιμη να παραχωρηθεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να δώσει δάνειο στον κόσμο, στους ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας, για να μπορέσει μετά να αξιοποιήσει το σχέδιο. Ναι. Δηλαδή, τερματίζεται έμμεσα και αυτή η δυνατότητα που έχει κάποιος κόσμος. Όμως, παραμένουν τα φοιτητικά δάνεια, λέτε, και τα δάνεια για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Και επιδότηση επιτοκίων επαγγελματικών και στεγαστικών δανείων, διότι υπάρχουν μέσα δάνεια από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, αλλά και για λόγους υγείας. Αν μπορείτε, επαναλάβετε μας τη διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία? Μια απλή, για θέματα υγείας, συμπληρώνεται μια απλή αίτηση με τα πιστοποιητικά των γιατρών και αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, έχουμε εκδώσει δανείων μέσα σε 4 μέρες από την ημέρα που έχει υποβληθεί σε εμάς. Γίνεται η εξέταση του δανείου και εκδίδεται άμεσα το δάνειο. Ναι. Για τα σπουδαστικά, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καθυστέρηση της τάξης των 7 μηνών περίπου. Να, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση? Είναι πολλές οι αιτήσεις? Είναι περισσότερες οι ανάγκες από τα χρήματα που έχουμε. Ναι, ξεκάθαρο. Ναι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.